Λοιπόν, αφήνουμε για την ώρα στην άκρη το ποδόσφαιρο. Θα επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο γιατί έχουμε σχολιάκια να κάνουμε. Ωραία. Γιατί έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο του μπασκετικού Άρη, ο οποίος αύριο υποδέχεται την Ίσνη στο... Όχι έναν άνθρωπο, ναι, εκεί ήθελα να καταλήξω. Όχι έναν άνθρωπο απλά, του μπασκετικού Άρη, ο οποίος υποδέχεται αύριο την Ίσνη στις 7.30. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή τον πρόεδρο της ΚΑΕ Άρης, τον κύριο Χάρη Παπαγεωργίου, για να μιλήσουμε και για το αυριανό παιχνίδι, αλλά και γενικότερα για τον μπασκετικό Άρη. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε? Καλά, εργαζόμαστε στα γραφεία. Καλά κάνετε, γιατί υπάρχει, υπάρχουν τεράστιες απαιτήσεις, βέβαια. Εντάξει, τώρα το λέμε στο Χάρη του Παπαγεωργίου, που Χάρη και στην δική του παρουσία στο σύλλογο έγινε τόσο μεγάλος ο σύλλογος μπασκετικά, οπότε δεν χρειάζεται να σας πούμε εσάς τι πρέπει να κάνετε ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά είναι χαρά το γεγονός ότι εκπροσωπεί το σύλλογο ένας από τους ανθρώπους που έχει γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά του δίπλα στην ιστορία του συλλόγου. Θέλω να πιστεύω πως αυτό λειτουργεί καταλυτικά στους φίλους του Άρη, αλλά και όχι μόνο του Άρη. Νομίζω ότι όλοι ανά την Ελλάδα οι φίλοι του συλλόγου θα πρέπει να νιώθουν μια ικανοποίηση ότι στα διοικητικά του συλλόγου είναι άνθρωποι που γνωρίζουν, γιατί εδώ και δεκαετίες ασχολούνται με το άθλημα, γνωρίζουν την οικογένεια του Άρη και σίγουρα αυτό είναι θετικό. Πρόεδρε, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος του Άρη είδε τον κύριο Γουλιέρμο να έρχεται στην ομάδα, να αναλαμβάνει, να κάνει την προσπάθειά του ο άνθρωπος, αλλά οι περισσότεροι όταν άκουσαν ότι ο Παπαγεωργίου είναι δίπλα, είπανε, οκ, αξίζει εμπιστοσύνη στο Γουλιέλμος και ας μην τον ξέρουμε, γιατί ξέρουμε ποιος είναι ο ψηλός κύριος που έβαζε τα καλάθια. Θέλω να πιστεύω πως το όνομά μου διαχρονικά, στη διαδρομή των δεκαετιών που ασχολήθηκα και ενεργά ως αθλητής, αλλά και στην συνέχεια σε όποιο διοικητικό πόστο χρειάστηκε η ομάδα, έχει καταγραφεί ως ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης, ένας άνθρωπος ο οποίος πέρα των αθλητικών του ικανοτήτων έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του και όσον αφορά την αξιοπιστία αλλά και την εμπιστοσύνη που μπορούν να δείχνουν όλοι στο πρόσωπό του. Πιο εύκολο είναι το γήπεδο από το διοικητικό. Σίγουρα. Όλοι νομίζω που έχουν φορέσει το παντελονάκι εύχονται όλη τη ζωή να παίζαν ή ποδόσφαιρο ή μπάσκετ ή οποιοδήποτε άλλο άθλημα ασχολήθηκαν. Είναι πολύ πιο ευχάριστο και πολύ πιο εύκολο. Έτσι. Μια που μιλάμε για ευχάριστα, εύκολα, δύσκολα κτλ. Σε τι επίπεδο βρισκόμαστε τώρα στον Άρη? Είναι γνωστά τα θέματα, τα προβλήματα. Τα περισσότερα από αυτά είτε δρομολογούνται είτε έχουν δρομολογηθεί. Θυμίζω και τη συνέντευξη τύπου που έδωσε πριν από λίγο καιρό ο κύριος Γουλιέλμος. Έχουμε κάποια εξέλιξη με κάποια από τα καυτά ζητήματα, δηλαδή τα μπαναρίσματα, τις παλιές οφειλές, όλο αυτό το κόνσεπτ που βαραίνει φαντάζομαι και εσάς, γιατί βάζετε και υπογραφές εσείς, έτσι. Θα πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο του Άρη που πραγματικά έχει τη δική του αγωνία ότι αυτή τη στιγμή από το πρωί βρισκόμαστε και καθημερινά αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση. Στο διπλανό δωμάτιο είναι ο κύριος Γουλιέρμος, ο Δημήτρης Γουλιέρμος, ο οποίος με ένα σύνολο ανθρώπων επιλύει τα οικονομικά προβλήματα και τα νομικά στα οποία είναι και ειδικός. Και στο δικό μου γραφείο αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι δίνω λύσεις σε προβλήματα που αφορούν άλλα θέματα του συλλόγου. Πριν από λίγο βρισκόμαστε με τον Ευαγγέλη τον Αγγέλο, ο οποίος και αυτός από το πρωί νυχθημερών που λέμε βρίσκεται στο γήπεδο και έχει τη δική του αγωνία. Άλλωστε οι πρωταγωνιστές, όπως του τόνισα και του ίδιου, γιατί οφείλω να πω ότι με ευχαρίστησε για την δική μου συμβολή στην προσπάθεια του συλλόγου, είπα ότι εμείς είμαστε θα μετόπισθεν. Οι προβεβλημένοι, οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές πρωτίστως και η τεχνική ηγεσία. Εμείς βρισκόμαστε αμετώπισθεν, προσπαθούμε να, με κάθε τρόπο να επιλύσουμε κάθε πρόβλημα που προκύπτει, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ένα περιβάλλον ηρεμίας στους παίχτες και την τεχνική ηγεσία, έτσι ώστε απερίσπαστοι να κάνουν το δικό τους έργο. Να ζητήσω τη γνώμη του αθλητή Παπαγεωργίου για την ομάδα μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι δεν την περιμέναμε τόσο καλή με την Ίσνη. Είχαμε μια αίσθηση που προκύπτει από την δυναμικότητα της ρώσικης ομάδας ότι ο Άρης θα είχε πολύ πιο δύσκολο έργο. Νομίζω ότι τελικά αδικείται και από το αποτέλεσμα. Θα μπορούσε να έχει πιο εύκολη νίκη με μεγαλύτερη διαφορά. Θα συμφωνήσω απόλυτα και οι πληροφορίες που είχαμε συγκεντρώσει εδώ και αρκετό καιρό έλεγαν πως πρόκειται για μια ισχυρή ομάδα.
Ωστόσο, μέσα στο γήπεδο τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Όλοι όσοι παρακολούθησαν το παιχνίδι διαπίστωσαν ότι η ομάδα είχε ένα προβάδισμα μέχρι και 15 πόντων. Εντάξει, το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που έχουμε. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε, και αυτό τονίζω σήμερα όλη τη μέρα στα παιδιά που είχα την ευκαιρία να μιλήσω μαζί τους, και τεχνική ηγεσία, γιατί θεωρούμε πολύ πύρος πλέον, έχουν δει τα μάτια μου πάρα πολλά, έχουν δει πολλές ανατροπές, και θα πρέπει να κρατήσουμε χαμηλά τους τόνους, να ξεκινήσουμε από μηδενική βάση, σαν να μην υπάρχει αυτό το καλό αποτέλεσμα που φέραμε στο εκτός έδρας παιχνίδι, να μπούμε αύριο στο παιχνίδι από το πρώτο λεπτό, σαν να μην υπάρχει αυτό το προηγούμενο αποτέλεσμα. Έχω την αίσθηση ότι και ο φόβος, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, δεν νομίζω ότι ισχύει για τον Άρη, αλλά τέλος πάντων αυτό που φοβόμασταν ήταν μη ξεφύγει το σκορ εκεί, στη Ρωσία. Γιατί κακά τα ψέματα, το Παλέ δίνει μια άλλη δυναμική, και θα μιλήσουμε βέβαια και λίγο παραπάνω μετά και για την παρουσία του κόσμου στο Παλέ. Αλλά νομίζω ότι το πιο δύσκολο κομμάτι έγινε. Τώρα πρέπει να γίνει αυτό που πολλές φορές θεωρούμε βέβαια αυτονόητο, αλλά στο μπάσκετ δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Όπως είπατε, υπάρχουν πολλές ανατροπές κατά καιρούς. Δεν θέλουμε φυσικά να πέφσουμε θύμα μια τέτοια ανατροπή. Αλλά νομίζω το πιο δύσκολο κομμάτι υπήρξε στη Ρωσία και έγινε από την ομάδα του Άρη, και μάλιστα πολύ κοντά σε σχέση με τα άλλα δύο παιχνίδια. Δηλαδή, ούτε καν καταλάβαμε πότε παίξαμε δύο μάτς με τους Γεωργιανούς, κατευθείαν μάτς με τους Ρώσους και αύριο η ρεβάνς. Και με δύσκολα ταξίδια ενδιάμεσα. Αυτό, γι' αυτό. Γεωργία και Ρωσία. Αυτό είναι το βασικότερο. Έτσι ακριβώς, και αυτό είναι ένα ζητούμενο στη φετινή πορεία του Άρη. Σύγχρονα με, με τα παιχνίδια που θα δίνουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα έχουμε και τα παιχνίδια της Ευρώπης, τα οποία είναι και πολύ ώρα και κοπιαστικά πολλές φορές. Πιστεύω πως όλα θα πάνε καλά, αρκεί να συνεχίσουμε την ίδια συνταγή, δηλαδή σοβαρότητα, αυτοσυγκέντρωση, χαμηλούς τόνους και πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά. Και στην προπόνηση και στο παιχνίδι μέσα. Πάντως, όποτε ο Άρης Ιερά Παγεωργίου έχει βρεθεί έτσι σε δύσκολες καταστάσεις, έχει βγει, πάντα βγαίνει κάτι καλό στην επιφάνεια, και τώρα φαίνεται πάει να γίνει πάλι το ίδιο. Αυτό το καλό είναι μια επίπεδη εικόνα που αποτυπώνεται και βλέπουν κυρίως οι φίλαθλοι. Ναι. Για εμάς που δουλεύουμε πολλές ώρες καθημερινά στα γραφεία και στο γήπεδο, ναι, σημαίνει πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά που δεν φαίνεται βέβαια στον κόσμο, και ενδεχομένως δεν τον αφορά. Ο κόσμος θέλει μέσα στο γήπεδο η ομάδα το να πηγαίνει καλά, να κερδίζει. Το αποτέλεσμα. Ακριβώς, ναι. Γι' αυτό είπα, πρόκειται για μια εικόνα. Αλλά πίσω από την εικόνα αυτή σημαίνει δουλειά πολλών ανθρώπων, και πολλές ώρες καθημερινά. Πολύ μόχθο, πολύ αγωνία. Αλλά αυτό, όπως είπα, δεν ενδιαφέρει ενδεχομένως τον κόσμο. Ο κόσμος θέλει να βλέπει την ομάδα να κερδίζει. Ένα κόσμο τον οποίο φαντάζομαι ότι την παρουσία του οποίου περιμένει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από αυτόν κόντρα στην Δυναμό Τυφλίδας. Να, έτσι, φυσιολογικό. Πριν λίγες μέρες. Κοιτάξτε τώρα, χτίζουμε καθημερινά, μέρα με τη μέρα, το νέο Άρη. Αυτό σημαίνει επίπονη προσπάθεια και προσπάθεια πολυεπίπεδη. Χρειάζεται υπομονή από όλους. Και πρωτίστως από τον κόσμο, ο οποίος έχει πάντοτε πολλές και υψηλές απαιτήσεις και καλά κάνει. Θα πρέπει οι φίλοι του Άρη όμως να έχουν υπόψη τους ότι εδώ στα γραφεία και μέσα στο γήπεδο υπάρχουν άνθρωποι αφοσιωμένοι που δουλεύουν καθημερινά πολλές ώρες για το καλό του Άρη. Να έχουν εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους. Θέλουμε τη στήριξή τους. Πιστεύω πως η απογοήτευση που υπήρχε πριν από λίγους μήνες πρέπει σιγά σιγά να αντικατασταθεί με μια εμπιστοσύνη, με ένα πνεύμα αισιοδοξίας. Έχει ξεκινήσει μια νέα εποχή για τον Άρη. Αυτό αποδεικνύεται σιγά σιγά με τα αποτελέσματα. Θέλει βέβαια δουλειά και από τους παίχτες και την τεχνική ηγεσία, έτσι ώστε να επιστρέψουν σιγά σιγά οι φίλαθλοι, οι οποίοι είναι δεδομένο ότι στηρίζουν σε κάθε περίπτωση και στα δύσκολα και στα εύκολα και στα καλά την ομάδα. Πιστεύω ότι σιγά σιγά με τα αποτελέσματα ο κόσμος θα έρθει στο Αλεξάνδριο, θα γεμίσει τις κερκίδες και θα έχουμε αυτό που όλοι θέλουμε, μια γεμάτη κερκίδα με το γνωστό παλμό και τη στήριξη που παρέχουν πάντα οι φίλοι του Άρη στην ομάδα. Και ο Άρης, ο οποίος έχει μπασκετικό κόσμο, απλά δεν ξέρω κατά πόσο έχει επηρεάσει και αυτή η συγκυρία με το ποδόσφαιρο τώρα, το μπάσκετ. Μακάρι πάντως να μην το έχει κάνει και να φανεί κάτι διαφορετικό μέσα στην σεζόν, και αρχίζει γεννωμένος από αύριο κιόλας με το μάζι με την Ίσνη. Εγώ θεωρώ ότι οι Αριανοί είναι Αριανοί, υποστηρίζουν σε κάθε άθλημα τις προσπάθειες των παιδιών, των αθλητών που φορούν την κίτρινη φανέλα. Για μένα το αισιόδοξο σενάριο, το καλό σενάριο είναι να πηγαίνουν όλα τα τμήματα του συλλόγου καλά. Έτσι
προσλαμβάνω εγώ τον Άρη και έτσι τον θέλω. Μεγάλο σε όλα τα τμήματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ανταγωνιστική σχέση ανάμεσα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αλλά μόνο. Ναι. Νομίζω ίσα ίσα που οι νίκες στο ποδόσφαιρο τροφοδοτούν και μια αισιοδοξία και ένα ενθουσιασμό και για τον μπάσκετ, όπως και αντίστροφα. Mm-hmm. Το μπάσκετ για πολλά χρόνια, όταν και το ποδόσφαιρο ήταν στα δύσκολά του, στήριξε την περηφάνεια των Αριανών, και έτσι ώστε κρατήθηκε ψηλά το φρόνημα και την αγάπη για τον Άρη. Και έχουμε δει και στα παιχνίδια του ποδοσφαιρικού Άρη μέχρι στιγμής και με τη Λάρισα και με το Λεβαδιακό και έτσι, παίχτες του μπασκετικού Άρη και Έλληνες αλλά και ξένους που βρέθηκαν στο Βικελίδης και στο Καφτατζόγλιο και παρακολούθησαν τα παιχνίδια της ομάδας για να πιάνουν έτσι και λίγο έτσι σιγά σιγά αντιλαμβάνω το μέγεθος του συλλόγου βλέποντας και τόσο κόσμο και είναι και αυτό δείχνει την ενότητα και το καλό κλίμα που υπάρχει ανάμεσα σε όλα τα τμήματα της ομάδας. Έτσι ακριβώς είναι. Έχουμε ενημέρωση για το πότε θα ανακοινωθεί το νέο Δέλτα Σίγμα, γιατί είπε ο κύριος Γουλιάνης πριν από λίγες μέρες ότι εντός των ημερών έχουμε κάτι νεότερο ή θα περιμένουμε τον κύριο Γουλιάνη λίγο ακόμα. Δουλεύουμε για το νέο σχήμα, έχουμε κάνει επαφές με προσωπικότητες της πόλης, όχι μόνο καθαρά αριανούς παράγοντες αλλά και προσωπικότητες της πόλης, προεβλημένους ανθρώπους που είναι πετυχημένοι στα επαγγελματικά τους, στις επαγγελματικές τους διαδρομές. Θα αποφασιστεί σύντομα το νέο σχήμα. Mm-hmm. Περιμένουμε τον κόσμο αύριο στο Νίκ Γκάλης Χολ. Νομίζω ότι η πορεία μέχρι τώρα, στην ευρωπαϊκή πορεία μιλάμε και όχι mm-hmm. για τα φιλικά που έγιναν, δημιουργεί ένα κλίμα αισιοδοξίας και θα πρέπει αύριο ο κόσμος ανεξαρτήτως του πρώτου αποτελέσματος, γιατί μπορεί να κρύβει και παγίδες το πρώτο αποτέλεσμα, να έρθει στο Αλεξάνδριο, να ενισχύσει την προσπάθεια των παιδιών και να τους επιβραβεύσει και για το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι η δικλίδα ασφαλείας αύριο. Ένα γεμάτο παλέ θεωρώ ότι θα διασφαλίσει ότι και η ομάδα θα κάνει αυτό που πρέπει μέσα στο γήπεδο, όσο και αν δεν παίζει ο κόσμος. Πολλές φορές όμως επηρεάζει τον αντίπαλο. Φαντάζομαι οι Ρώσοι πήγαν παίξαν στην Πορτογαλία με την Πόρτο, δεν θα είχαν μια καυτή έδρα. Είναι η δικλίδα ασφαλείας ότι η ομάδα θα περάσει και θα προχωρήσει παρακάτω. Έτσι ακριβώς είναι. Ο κόσμος πάντοτε είναι ένα κρυφό χαρτί για τον Άρη ειδικά και νομίζω ότι οι Ρώσοι έχουν πάρει ήδη πληροφορίες και περιμένουν μια καυτή έδρα αύριο. Δηλαδή είναι προετοιμασμένοι ότι το Αλεξάνδριο θα έχει κόσμο και θα είναι μια έδρα όπως τη ξέρουμε εμείς οι Θεσσαλονικείς και οι Έλληνες. Mm-hmm. Πλησιάζουμε και στο πρωτάθλημα σιγά σιγά. Καταρχήν την άλλη εβδομάδα είναι το πιστοποιητικό για τον Άρη. Είναι, νομίζω Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Άρης και κανένα δυο ακόμα που ακόμα δεν έχουν περάσει από την Επιτροπή αν δεν κάνω λάθος ή δεν έχουν τελειώσει τέλος πάντων με την Επιτροπή. Την άλλη εβδομάδα είναι αυτό αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Εντάξει, ναι, αυτά είναι διαδικαστικά θέματα. Δεν... Με το Αλεξάνδριο, κύριε Πρόεδρε, έχουμε καμία εξέλιξη, γιατί νομίζω ότι... Σήμερα το πρωί ναι. Είχαμε μια συνάντηση με τη διοίκηση του Αλεξανδρίου Μελάθρου. Υπάρχει καλή χημεία, υπάρχουν καλές προθέσεις από πλευράς της διοίκησης του Αλεξανδρίου. Πιστεύω πως θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Mm-hmm. Νομίζω τώρα ότι και η διοίκηση του Αλεξανδρίου πρέπει να το αντιληφθεί, αλλά δεν ξέρω τώρα, εσύ ειδικά χάρη... Και αν έχεις παίξει και σε αυτό το γήπεδο και με τη φανέλα του Άρη, νομίζω ότι είναι αδικημένος ο Άρης με βάση όλα όσα βλέπονται να γίνονται και δεξιά και αριστερά. Και έχω την αίσθηση ότι αντί να επιβραβεύεται ο σύλλογος για όσα έχει προσφέρει στο μπάσκετ, συνολικά ως σύλλογος, αλλά ειδικά το τμήμα μπάσκετ, πληρώνει και διπλάσια και τριπλάσια από ό,τι πληρώνουν οι άλλοι. Δηλαδή, εντάξει, είναι λίγο και ο παραλογισμός του ελληνικού κράτους αυτό. Το έχω τονίσει πολλές φορές και νομίζω ότι είναι αντιληπτό από όλους τους φιλάθλους, ιδιαίτερα του Άρη, ότι στα χρόνια που μεγαλουργούσε ο Άρης είναι από τα κομμάτια που δεν φρόντισε να τακτοποιήσει η τότε διοίκηση και ήταν μια μεγάλη ευκαιρία τότε, γιατί όλη η Ελλάδα παρακολουθούσε και ήταν Άρης. Mm-hmm. Τότε έπρεπε να έχει λυθεί αυτό το θέμα της έδρας, να παρακολουθεί για πολλά χρόνια το Αλεξάνδριο Μέλαθρο, μιας και ήταν η φυσική έδρα του Άρη. Χάθηκε τότε το timing και εντάξει τώρα ταλαιπωρούμαστε λίγο. Πιστεύω πως με τη σύμφωνη γνώμη της πολιτείας θα βρεθεί μια χρυσή τομή και θα εξακολουθήσει ο Άρης να έχει έδρα του Αλεξάνδρου με ευνοϊκούς όρους. Επίσης, δεν ξέρω, θα με βοηθήσεις. Πραγματικά δεν ξέρω ποιοι άνθρωποι απαρτίζουν, είτε τη διοίκηση του Αλεξανδρίου, είτε σε άλλους αθλητικούς χώρους στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχω δει, ας πούμε, τον Παπαγεωργίου να είναι, που χάρη στον Παπαγεωργίου και άλλους. Μεγάλους ναι, αθλητές, μην πω τώρα μόνο αθλητές του Άρη, εγώ λέω από όλες τις ομάδες. Υπάρχει το Αλεξάνδριο και το έμαθε όλος ο πλανήτης.
πραγματικά δεν γνωρίζω ποιοι άνθρωποι είναι εκεί και φαντάζομαι ότι εντάξει, okay, όλες οι κυβερνήσεις έχουν και μια κομματική λογική σε αυτά τα πράγματα. Αλλά εγώ θα περίμενα έναν Παπαγεωργίου να είναι εκεί. Να μην πω άλλα ονόματα, επειδή μιλάμε μαζί. Θα περίμενα εσένα και 5, 6, 10, 20 άλλους αθλητές που πραγματικά το έχουν χτίσει αυτό το γήπεδο και όλα τα υπόλοιπα γήπεδα. Αλλά βλέπουμε ανθρώπους που δεν έχουν κάποια σχέση με το αντικείμενο πολλές φορές. Τι να πω, είναι μια πάγια αντίληψη των κυβερνώντων, των κομμάτων εν πάση περιπτώσει, να τοποθετούν κυρίως κομματικά στελέχη, ενώ πράγματι θα έπρεπε, εγώ δεν αμφισβητώ τις ικανότητες που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν μια διαφορετική προσέγγιση στους αθλητικούς χώρους μέσα από τις αθλητικές διαδρομές. Θα βοηθούσε και τους τεχνοκράτες ενδεχομένως που βάζει η εκάστοτε κυβέρνηση να παίρνονται διαφορετικού τύπου αποφάσεις. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει αυτό και εγώ το θεωρώ ότι... Εγώ δεν το θεωρώ μόνο τιμή. Δεν το θεωρώ μόνο τιμή να πούνε ότι θα μπει ο Παπαγεωργίου και ο κάθε Παπαγεωργίου ο οποίος έχει τιμήσει και την ομάδα και το σύλλογο και το γήπεδο το συγκεκριμένο και την εθνική και οτιδήποτε άλλο. Εγώ το θεωρώ και υποχρέωση γιατί ακριβώς υπάρχει η γνώση. Γνώση του αντικειμένου. Αλλά τέλος πάντων. Ακριβώς αυτό αναφέρθηκα και εγώ. Θα πρέπει δηλαδή οι αθλητές που έχουν περάσει από τα γήπεδα να, και ως τιμητική θέση και διάκριση, αλλά και με τις γνώσεις και τις εμπειρίες που τους συνοδεύουν όλα αυτά τα χρόνια, να στελεχώνουν διοικητικά συμβούλια στα διάφορα αθλητικά κέντρα. Ωραία, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αυτή τη στιγμή αυτό που μας καίει είναι να έχει ο Άρης μια αντιμετώπιση που αρμόζει στην ιστορία του και να γίνει μια σύμβαση πολύ καλύτερη σε σχέση με αυτό το οποίο έγινε πέρσι, να μην το χαρακτηρίσω, αλλά έγινε περισσότερο από ανάγκη αυτό το οποίο έγινε πέρσι, γιατί έπρεπε να πάρει η ομάδα το πιστοποιητικό συμμετοχή στο πρωτάθλημα και γι' αυτό υπέγραψε αυτό το οποίο υπέγραψε τελευταία στιγμή. Το ραντεβού είναι αύριο στις 7.30, να το πούμε, στο Nick Gallis Call και ετοιμαζόμαστε για πρωτάθλημα σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά, ναι, βεβαίως. Παίρνουμε εις ρυθμούς πρωταθλήματος. Εγώ σε κάθε περίπτωση και με την τεχνική ηγεσία και με τους αθλητές που έχω τη χαρά να συνομιλώ καθημερινά λέω ότι πρέπει να έχουμε χαμηλά τους τόνους, πολλή δουλειά και στοχοπροσήλωση. Όλα θα πάνε καλά, είμαι αισιόδοξος. Με τελευταία ερώτηση, έχεις υπολογίσει πόσους πόντους παραπάνω θα έχεις αν υπήρχε τρίποντο? Όχι, δεν πέρασα αυτή τη διαδικασία γιατί είναι κάτι που εντάξει έχει περάσει. Ίσως οι ιστορικοί μπορούν να τα καταγράψουν αυτά σαν στοιχεία. Ψιλοάδικο είναι. Στατιστικά. 4-5 χιλιαδίτσες, άνετα. Γεννήθηκα σε εκείνη τη συγκεκριμένη εποχή, στο συγκεκριμένο ιστορικό κοινωνικό πλαίσιο, όπως συνηθίζω να λέω. Έτσι. Ωραία. Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ελπίζουμε να υπάρχει ανταπόκριση στην προσπάθεια που γίνεται στην ΚΑΕ. Και κάποια στιγμή να δούμε τον Άρη να διεκδικεί και πάλι τίτλους, γιατί αυτό είναι το DNA του Συλλόγου. Και αυτοί είναι και οι αθλητές όπως εσύ που έχει βγάλει ο Σύλλογος στην πορεία του όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ για τη συνομιλία. Είμαι στη διάθεσή σας πάντοτε και σίγουρα κλείνοντας, θα πρέπει να πω και εγώ ότι εύχομαι αύριο να έρθει πολλοί κόσμος στο Αλεξάνδριο και τα παιδιά το αξίζουν. Αξίζουν τη συμπαράσταση του λαού του Άρη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από το Χάρη Παπαγεωργίου, έναν από τους μεγαλύτερους μπασκετμπολίστες στον ελλαδικό χώρο και σίγουρα ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές του συλλόγου, όχι μόνο στο μπάσκετ, γενικότερα.